Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο που λέγαμε. Ένα βίντεο, μικρό αφιέρωμα στην μοναδική ερμηνεύτρια που έφυγε από τη ζωή πριν από πολύ λίγο, Τζένι Βάνα. Η μαμά της της έλεγε ότι ήταν 9 μηνών μέσα στην κούνια και ήδη τραγουδούσε. Την κουδουνίστρα της δεν την άφηνε σε ησυχία. Μεγαλώνοντας και πηγαίνοντας στο σχολείο, δεν μπορούσε να διαβάσει αν την είχε δίπλα της ένα ραδιοφωνάκι. Ακούγε Φρανκ Σινάτρα, Μπάρμπαρα Στρέιζαντ και Νάνα Μούσχουρη. Η Ευγενία Βραχνού από τότε προετοίμαζε μέσα της τη μεγάλη καριέρα που θα ακολουθούσε. Αυτή που θα είχε τη σφραγίδα του ονόματος που διάλεξε αργότερα για να μην την αναγνωρίσει ο πατέρας της, που ήταν κάθετα αντίθετος σε μια τέτοια απόφαση. Είναι η ιστορία της κυρίας Τζένι Βάνα. Όταν ρωτούν την Τζένι Βάνου για τα παιδικά της χρόνια, λέει πως δεν θέλει καν να τα θυμάται. Η μητέρα της χωρίζει με τον πατέρα της γιατί ερωτεύτηκε έναν άλλον άντρα, με τον οποίο έζησαν μαζί ευτυχισμένοι στη Νέα Σμύρνη μέχρι που πέθαναν. Η Τζένι όμως, παρά το ότι τόσο ο πατριός όσο και η μητέρα της την αγαπούσαν και της το έδειχναν, η ίδια όταν έφευγε από το ένα σπίτι για να πάει στο άλλο, ένιωθε θλίψη μέσα της. Πόναγε. Από την άλλη, η Τζένι φοβόταν πολύ τον πατέρα της. Της μιλούσε και έτρεμε. Τα πρώτα χρόνια της εγκατάλειψης του πατέρα της από τη μητέρα της, το δικαστήριο είχε απαγορεύσει στη μητέρα της ακόμα και να τη βλέπει. Η Τζένι αφοσιώνεται στη γιαγιά της, τη μεγάλη της αδυναμία, αυτή που θεωρεί το φωτεινό της αστέρι σε μια θλιβερή παιδική ηλικία. Θυμάται τον πατέρα της πριν τον αφήσει η μητέρα της, να την αγκαλιάζει, να της λέει καλά λόγια, να τη χαϊδεύει, μετά τίποτα. Έμπαινε στο σπίτι, φύλαγε τη μητριά της και στην ίδια δεν μίλαγε πολύ. Έπαψε να είναι ο διαχειτικός μπαμπάς που ήξερε. Το δικαστήριο επιτρέπει στη μητέρα της να τη δει μόνο όταν κινδυνεύει να πεθάνει λόγω της γέννησης του αδελφού της. Από τότε άτυπα μπορεί και τη συναντά. Τελικά μένει οριστικά με τη μητέρα της τα 16 της χρόνια, όταν ο πατέρας της την έδιωξε από το σπίτι επειδή έμαθε ότι η κόρη του θέλει να γίνει τραγουδίστρια. Το 1960, όποιος πίστευε ότι είχε ταλέντο στο τραγούδι, πήγαινε στην εκπομπή «Τα νέα ταλέντα» του Γιώργου Οικονομίδη και του Μίμη Πλέσα. Αυτό έκανε και η Τζένι Βάνου και τελικά δεν το μετάνιωσε ποτέ. Η Ελλάδα ακούει από τα RGNA ένα κορίτσι με μια ωραία φωνή, πολύ πριν ακόμα τη δει, πολύ πριν μάθει το πρόσωπό της. Ο Πλέσας είναι ο πρώτος που μιλά για ένα τεράστιο ταλέντο που θα μπορούσε να πάσα στιγμή να κάνει διεθνή καριέρα σαν αυτή της Μούσχουρη. Ο πρώτος της δίσκος έρχεται το 1961 όταν η Τζένι κάνει δεύτερη φωνή στον Τόνι Μαρούδα. Εκεί κάνει και την πρώτη της μεγάλη επιτυχία. Ξεκινάει από το κέντρο Τζάκι που βρισκόταν κοντά στην Άκτορα. Εκεί αντικαθιστά την Άννα Μούσχουρη, η οποία μόλις είχε υπογράψει το πρώτο της διεθνές συμβόλαιο και είχε φύγει για το Παρίσι. Η επόμενη χρονιά τη βρίσκει στο κέντρο Σπηλιά του Παρασκευά μαζί με το διάσημο δίδυμο της εποχής, Χιώτης Λίντα. Το όνομά της ξεκινά να ακούγεται. Η Βάνου αρχίζει να αποκτά τη δική της φραγίδα στο τραγούδι. Η Βογιουκλάκη είναι από τις πιο συχνές πελάτησες του μαγαζιού και μία από τις πρώτες της θαυμάστριες. Τα καλοκαίρια βρίσκεται στην παραλιακή Νεράιδα και το χειμώνα στα πολύ γνωστά μαγαζιά της Πλάκας. Παλιά Αθήνα, Βράχος, Κάστρο και το αστέρι της Λάμπη. Κάπου εκεί, στα πρώτα καλλιτεχνικά της βήματα, η Τζένι γνωρίζεται με τον Βασίλη Ριγόπουλο. Ο έρωτάς τους είναι κεραυνοβόλος και παντρεύονται το καλοκαίρι του 1964. 4 χρόνια προσπαθούσε να κάνει παιδί η Τζένι, από το 1964 μέχρι το 1968. Τελικά κάνει μια δύσκολη επέμβαση για την εποχή και της αφαιρούν μια σάλπιγγα. Γεννάει το γιο της Μιχάλη και σταματάει τη δουλειά για 2 ολόκληρα χρόνια. Το 1969 η Τζένι αποφασίζει να φύγει για την Αμερική.
το ρισκάρει. Όλοι της λένε ότι είναι από τις λίγες Ελληνίδες τραγουδίστριες που έχει όλες τις προδιαγραφές για να κάνει διεθνή καριέρα. Μιλάει πολύ καλά αγγλικά και αυτό της ανοίγει τις πόρτες για το πρώτο της 45 με αγγλικό στίχο. Υπογράφει συμβόλαιο με μεγάλη δισκογραφική εταιρεία και μετά από 4 μήνες έρχεται στην Ελλάδα για να τακτοποιήσει κάποιες εκκρεμότητές της και να φύγει μετά για πάντα. Στην Αμερική μένει τελικά άλλους 4 μήνες μαζί με τον Μιχάλη της. Το ότι δεν έκανα διεθνή καριέρα ήταν αναπόφευκτο, μας λέει. Είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος που δεν θα άντεχα. Μπορεί να το έκανα και για το παιδί μου, δεν ξέρω. Πάντως είμαι περήφανη για τα παιδιά μου γιατί μπορούν να καμαρώνουν ότι είναι παιδιά της Τζένις Βάνου. Στην Αμερική δεν αντέχει περισσότερο καιρό και ένας λόγος παραπάνω ήταν το ότι ήταν ήδη έγκυος το δεύτερο παιδί της, την κόρη της Αθηνά. Ο Τόλης Βοσκόπουλος είναι ο άνθρωπος που θα βάλει την Τζένι σε νέους επαγγελματικούς δρόμους. Πιστεύει πολύ σε αυτήν. Την παίρνει μαζί του στη Μήνος, την πείθει να γυρίσει στο ελαφρολαϊκό τραγούδι και της γράφει το πρώτο της τραγούδι σε αυτή τη νέα της πορεία, το Αγόρι μου. Η επιτυχία της ξαναχτυπά την πόρτα. Σε βλέπω στο ποτήρι μου. Η Τζένι Βάνου έζησε πολύ μεγάλες επιτυχίες, πολύ μεγάλες πωλήσεις δίσκων. Τα περισσότερα καλοκαίρια τραγουδάει σε νυχτερινά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Ένα από αυτά τα καλοκαίρια γνωρίζεται και με τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, τον Γιώργο. Μαζί του ζει μερικές από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της. Ο έρωτάς τους κρατάει 16 χρόνια και χωρίζουν πριν από 15 χρόνια. Ιστορία.